Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Επίδειξης δύναμης σήμερα από τον Βλάντιμιρ Πούτιν με την παρέλαση στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας με αφορμή τον εορτασμό για την ημέρα της νίκης κατά τον Ναζί το 1945. Επικαλέστηκε τον ηρωισμό των Σοβιετικών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να παροτρύνει το στρατό του να νικήσει στην Ουκρανία, αποφεύγοντας ωστόσο να μιλήσει για την έως τώρα πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή για την περαιτέρω διάρκεια τους. Καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε εξωτερικές απειλές για αποδυνάμωση και τη διάσπαση της Ρωσίας και επανέλαβε τα ήδη γνωστά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την εισβολή, ότι το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές ακριβώς δίπλα στα σύνορα της χώρας. Ο Πούτιν είπε ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποφευθεί η επανάληψη της φρίκης ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Η Ρωσία ξέχασε όλα όσα ήταν σημαντικά για τους νικητές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος και καταδίκασε στο διαγγελμά του τους φοδρούς βομβαρδισμούς, ανάμεσα τους αυτών που προκάλεσε, όπως είπε, το θάνατο 60 αμάχων σε σχολείο που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σήμερα η Ήπειρός μας συναντά σκιές ενός παρελθόντος που νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας, αναφέρει στο μήνυμά της για την ημέρα της Ευρώπης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά σήμερα και κατάθεση στεφάνων από τις τοπικές αρχές στο πλαίσιο της ημέρας. Σε μια δύσκολη συγκυρία, δύσκολη για τον πλανήτη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συγκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα, γίνεται αντιληπτό ότι η διασφάλιση της ειρήνης, της συνύπαρξης των λαών αποτελεί το μεγαλύτερο ζητούμενο της σημερινής εποχής, στο μήνυμα του Περιφερειάρχη. Ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης υπενθυμίζει το μεγάλο επίτευγμα των χωρών της προς ένα μέλλον ευίωνο με ευημερία και ειρήνη που οι ασταθείς γεωπολιτικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής μας. Η περιφρούρηση του διεθνούς δικαίου, η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και κυρίως η πρόσφατη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργούν ζωφερές προοπτικές τις οποίες οφείλουμε να αντιταχθούμε, αναφέρει στο μήνυμα του Δήμαρχος. Δικαιολογημένα οι Έλληνες αισθανόμαστε περήφανοι που με τους αγώνες και τις ηθείες του λαού μας συμβάλλουμε αποφασιστικά στη νίκη κατά του ναζισμού και του φασισμού. Οι Κρήτη και οι Κρητικοί πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα για την ενεργό συμμετοχή στους αγώνες για την ελευθερία. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους αγωνιστές και τα θύματα των αιματηρών αυτών αγώνων στο μήνυμα του Προέδρου της ΠΕΔ. Η G7 τώρα δεσμεύτηκε ότι θα καταργήσει σταδιακά τις αγωγές ρωσικού πετρελαίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μέτρα για να απαγορεύσουν ή να αποτρέψουν τον εφοδιασμό της Ρωσίας με υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται η Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η απόφαση θα επιφέρει σκληρό πλήγμα στην κυριότερη οικονομική αρτηρία του Βλάντιμιρ Πούτιν και θα του στερήσει τα έσοδα που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, τονίζει στην ανακοίνωσή της η Αμερικανική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας δεν θα υποστηρίξει το έκτο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στη Ρωσία, εάν η χώρα των Βαλκανίων δεν εξασφαλίσει την εξαίρεσή της από το προτινόμενο εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης. Συγκλονισμένος από το βομβαρδισμό ενός σχολείου στην Ανατολική Ουκρανία, όπου σκοτώθηκαν 60 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Νοσοκομιακό και φαρμακευτικό υλικό στις ανάγκες των Ουκρανών, νοσοκομεία που καταστράφηκαν, ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης στα νοσοκομεία, στις αναφορές των γιατρών του κόσμου. Επιχειρούμε με πολλή δυσκολία από την Οδυσσό και πάνω. Αναζητούμε με τη βοήθεια και του Ερυθρού Σταυρού ασφαλείς οδικούς διάβλους για να προσεγγίσουμε δομές υγείας, είτε κατεστραμμένες είτε προχειραστημένες, ώστε να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας, λέει στον 984 η Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου. Στην πολιτική επικαιρότητα, με μηνύματα νίκης για τη μάχη των εθνικών εκλογών που οριοθετήθηκε διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη σε 12 μήνες από σήμερα, αλλά την ίδια ώρα και με αρκετό έντονο προεκλογικό άρωμα, όπως αποτυπώθηκε στις περισσότερες ομιλίες που κινήθηκαν μεταξύ απολογισμού του κυβερνητικού έργου και σκληρών επιθέσεων κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την αυλαία των εργασιών του 14ου συνεδρίου έριξε ο Πρωθυπουργός.
περιοδία στη Δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο σήμερα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα. Στις δηλώσεις του ανέφερε σήμερα μεταξύ άλλων από την Κρήτη: «Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη στιγμή για τον τόπο, στις δύσκολες εποχές που χρειάζεται κοινωνική προστασία και στήριξη, έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει το μεγάλο φαγοπότι εφορμώντας το δημόσιο πλούτο, όπως ακριβώς έκαναν όταν χρεοκόπησαν τον τόπο. Ξανέπιασαν το νήμα από το 2015, πάνω που βγάλαμε τη χώρα με το κεφάλι έξω από το νερό, αφήνοντας το χρέος ρυθμισμένο, τα δημόσια ταμεία ισχυρά, τη χώρα έξω από τα μνημόνια. Ξαναήρθαν να ξεκινήσουν το μεγάλο φαγοπότι του δημόσιου πλούτου. Με τα γαλάζια Golden Boys, τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που σήμερα τις πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής». Περισσότερα από 170.000 μέλη του κινήματος αλλαγής ψήφισαν στις εκλογές του κόμματος για το όνομα, τους συνδέσμους και τις ηγεσίες της οργανώσης. Την πλήρη ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέλευση στις κάλπες εξέφρασε αργά το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Η συγκλονιστική σας συμμετοχή δυνάμωσε την ελπίδα που γεννήθηκε το Δεκέμβρη. Ευχαριστώ τα πάνω από 170.000 μέλη που έδωσαν δυναμικό παρόν, παίρνοντας το μέλλον της παράταξης στα χέρια τους, δήλωσε μεταξύ άλλων. Την 5η 12 Μαΐου θα διεξαχθεί το δεύτερο μέρος του πρώτου διευλευτικού συνεδρίου του ΜέΡΑ25 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικός Κόσμος. Οι εργασίες του θα ανοίξουν με την ομιλία του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάννη Βαρουφάκη. Το συνέδριο αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 του μήνα. Μην ενεργοποιείτε δικαιώματα μέχρι να σας πούμε. Το μήνυμα του Αντιπροέδρου της ΕΑΣΥ Μύρωνα Χιλετζάκη μέσω του 984 προς τους παραγωγούς, καθώς η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων φέτος ηλεκτρονικά από τους ιδίους μέσω του gov.gr ενέχει σοβαρούς κινδύνους για μπερδέματα, όπως και απώλεια της επιδότησης. Είναι τραγικά τα λάθη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που άνοιξε το Υπουργείο και επισφαλεί σε ποσοστό πάνω από το 40%. Οι δηλώσεις που έχουν μέχρι σήμερα οριστικοποιηθεί, σημειώνει, καθώς αγνόησαν επιδεικτικά την βάση των δεδομένων των ενώσεων, όσο και την εμπειρία των εργαζομένων σε αυτές προς αποφυγή λαθών με τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα των δικαιουχών. Απαράδεκτες εικόνες με νεκρά ψάρια καταγράφονται στο δέλτα του Αποσελέμη και συγκεκριμένα στην παραλία που βρίσκεται στις Κάτω Γόβες. Δεν γίνεται κάθε Παρασκευή και κάθε Σαββατοκύριακο να αντιμετωπίζουμε νέες εστίες μόλυνσης στον Αποσελέμη. Είναι κρίμα, λυπάμαι για την κατάσταση που δείχνει το επίπεδό μας. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από ανθρώπινη παρέμβαση, η θέση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη. Συνολικά 67,5 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 57.750 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 9 με 13 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των εκαθαριστικών του φετινού έμφυα στο TaxisNet. Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός έμφυα θα καταβληθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Μαΐου και την τελευταία το Φεβρουάριο του 2023. Στην κατάθεση της δεύτερης αγωγής κατά των παροχών ενέργειας για τις υπέρογγες ανατιμήσεις στους λογαριασμούς μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής προχώρησε το ΙΝΚΑ στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Το πόρισμα για την κερδοφορία των καθετοποιημένων ομίλων ηλεκτροπαραγωγής υπέβαλε την Παρασκευή στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Κώστας Κρέκα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των 4 ενεργειακών ομίλων της χώρας. Τα υπερέσοδα, όπως τα αποκάλεσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Πακέτου Στήριξης των Καταναλωτών, θα αποτελέσουν μέρος των χρηματοδοτικών εργαλείων που καλούνται να συνεισφέρουν στον κρατικό κουμπαρά, που θα ενισχυθεί με 3,2 δις έως το τέλος του έτους και θα συμβάλλει στο ξεφούσκωσμα των λογαριασμών οικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο έλεγχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Προέδρου της κάλυψε όλη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2021 έως το Μάρτιο του 2022, περίοδο ανάφλεξης των χρηματιστηριακών τιμών ενέργειας και αυξημένων διεθνών τιμών. Καλοδεχούμενο το πιο μέτρο, αρκεί να μην είναι αργά. Η επισήμανση αυτή ανήκει στον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριου Κανακαράκη, που μιλώντας στον 984, πρόσθεσε πως δυστυχώς η καθυστερημένη βοήθεια δεν μπορεί αυτή την ώρα να αποδώσει τα αναμενόμενα στο σύνολο των καταναλωτών που έχουν ανάγκη είτε με τους λογαριασμούς του ρεύματος είτε με το επίδομα καυσιμών.
Συνεχίζει η ανατιμήση στην αγορά των καυσίμων. Η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τα 2,20 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη. 8 στους 10 καταναλωτές την ίδια ώρα κυνηγούν προσφορές και εκπτώσεις. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, σε δείγμα 1.000 καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 5 με 10 Απριλίου 2022. Ποσοστό 79% του κοινού δηλώνει ότι κυνηγάει περισσότερες προσφορές και εκπτώσεις. Η μέση εξοικονόμηση των καταναλωτών από τις προσφορές και τις εκπτώσεις στο σούπερ μάρκετ σταθερά ξεπερνά το 13%. Υποσυζήτηση παραμένει ακόμα το θέμα της υποχρεωτικότητας ή όχι της τέταρτης δόσης εμβολιασμού για τον κορονοϊό στη χώρα μας. Αισιόδοξη για την πορεία της πανδημίας, δηλώνει η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας. Έχουμε πετύχει να μειωθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Έχουμε πετύχει να μην υπάρχουν γεμάτες κλίνες της ΜΕΘ. Έχουμε μια φυσική ανοσία σε συνδυασμό με ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, δηλώνει η κυρία Τζιγρικά. Συνολικά 192 ήταν χθες τα κρούσματα στην Κρήτη και 3.195 πανελλαδικά. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 23, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.392 θάνατοι. Το 95,6% είχε υποκείμενο νόσημα ή και η ηλικία 70 ετών και πάνω. Πανελλαδική στάση εργασίας των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αύριο 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το νέο ΠΗ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που προωθεί, όπως καταγγέλουν, νέες περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, αύξηση των πληρωμών των ασθενών, επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και της επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. Υπενθυμίζεται ότι στάση εργασίας έχουν ανακοινώσει ΑΔΒΗ, ΕΚΑ, ΠΟΕΔΗΝ, όπως επίσης και νοσοκομιακοί γιατροί. Οι νοσοκομιακοί γιατροί, σε ανακοίνωσή τους μάλιστα αναφέρουν, απορρίπτουμε στο σύνολό του το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, συνέχεια των μεταρρυθμίσεων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που στοχεύει στο ακόμα μεγαλύτερο πετσόκομμα των κρατικών δαπανών για την υγεία του λαού, στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας. Μειώθηκαν προσωρινά τα δωρεάν δρομολόγια των μίνι μπας μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης με το ΚΤΕΛ στο Ηράκλειο, η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ασφυξία με τους κυκλικούς κόμβους στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Εντονότατες οι αντιδράσεις κατοίκων και οδηγών για ένα έργο που έπρεπε να δώσει ανάσα, μετατράπηκε σε καθημερινή ταλαιπωρία εξαιτίας της έλλειψης μελετών, προγραμματισμού και κέριων παρεβάσεων, το μήνυμα που μεταφέρουν μέσω του 984. Όπως αναφέρει ο οδηγός, οι λανθασμένοι σχεδιασμοί και η έλλειψη πρόνοιες ταλαιπωρούν τους διερχόμενους από τα σημεία των κυκλικών κόμβων και επιβαρύνουν περαιτέρω τους υπόλοιπους δρόμους. Μέσω Χαλκίδας βρέθηκε μπλεγμένος 28χρονος Ηρακλειώτης, καθώς ένας παλιός του γνώριμος από την πόλη της Εύβοιας, όπως φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος, χρησιμοποίησε την παλιά του διεύθυνση για να παραγγείλει αναβολικά από την Ινδία. Το παράνομο δέμα, φτάνοντας στην Ελλάδα, παγιδεύτηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τόσο ο φερόμενος σε αυτό παραλήπτης που αναγραφόταν στο δέμα, εν προκειμένου ο Ηρακλειώτης, όσο και ο παραγγέλνων, ένας 32χρονος από τη Χαλκίδα, συνελήφθησαν για διακίνηση αναβολικών. Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα στην Χαλκίδα, όμως τελικά ζήτησε και έλαβε αναβολή για τον Νοέμβριο. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές του Ηρακλείου σε 34χρονο αστυνομικό για ενδοοικογενειακή βία. Ο αστυνομικός υπηρετεί στο Λασίθι, ενώ την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες. Συνελήφθη Έλληνας για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς, καθώς φέρεται σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων να διατηρούσε συνολικά 28 σκυλιά, τα οποία ζούσαν σε μη κατάλληλες συνθήκες ευζοίας, με συνέπεια την παθητική κακοποίησή τους. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 15 του μήνα στην αίθουσα της Εκκλησίας του Σοκαρά από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Άγνωστοι βανδάλισαν το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στον Άγιο Νικόλαο, ένα έργο που ανακαινίστηκε πρόσφατα και που προσφέρει καθημερινά ένα χώρο ασφαλή για παιχνίδι στους μικρούς. Ένας χώρος που φιλοξενεί δράσεις δημοτικών σχολείων καθ' όλη την διάρκεια του έτους, όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος της Καθαριότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Ισχυρή σεισμική δονή σε μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, σημειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι.
Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης της Παρασκευής, που μετέτρεψε σε συντρίμια μεγάλο μέρος πολυτέλους ξενοδοχείου της Αβάνας, αυξήθηκε χθες Κυριακή στους 31 στην Κουβά, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Επίθεση σε χρυσορυχείο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άφησε πίσω της 35 νεκρούς. Στις κάλπες καλούνται σήμερα περίπου 67 εκατομμύρια ψηφοφόροι στις Φιλιππίνες για να αναδείξουν τον επόμενο πρόεδρο, ενώ δεκαδείς χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιωτικοί επιστρατεύθηκαν για τις εκλογές, που συχνά έχουν αμαυρωθεί με καταγγελίες για νοθείο και βία επεισόδια. Τρεις άνθρωποι που εγγυούνταν την ασφάλεια σε εκλογικό τμήμα σκοτώθηκαν από πυρά αγνώστων, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ισοπαλό χωρίς τέρματα έληξε το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός χθες στο ΆΚΑ, με την ισοπαλία να ευνοεί τους πράσινους που έχουν το προβάδισμα για την ευρωπαϊκή έξοδο. Στα άλλα μάτς, ο ΠΑΣ Γιάννενα κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ στους Ζωσιμάδες με 1-0, ενώ ο Άρης απέτυχε να κερδίσει το Μισό Ολυμπιακό και ιτήθηκε με 1-0 στη Θεσσαλονίκη. Ο Όφη πήρε την πρώτη του νίκη στο Γετεγκουλέ στη διαδικασία των play-out, επικρατώντας 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Όλο και περισσότερο φαντάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός Final Four σε μια πόλη ή χώρα για τις δύο τελευταίες φάσεις του Champions League, ημιτελικός και τελικό, από το 2025, κατά τα πρότυπα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση στο επικείμενο 46ο τακτικό συνέδριο της UEFA την προσεχή Τετάρτη, καθώς και στη σύνοδο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας μία ημέρα νωρίτερα. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, ανέμια από βορείς διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.